πολιτικά να συνεχίσουμε, καθώς εντάξει είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ελπίζουμε ότι τα χιόνια θα φύγουν, δηλαδή δεν θα ασχοληθούμε άλλο. Ελπίζουμε να μην μας βρει και ο τηλέμαχος και μας πάει πιο πίσω, καθώς αν θα έχουμε όπως είπαμε άλλο ένα κρούσμα τέτοιο, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αν μπορεί να αντέξει και η Θεσσαλονίκη αλλά και οι υπηρεσίες πώς θα το διαχειριστούν. Όμως πάμε να ακούσουμε και να καλημερίσουμε, να πούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά στον κύριο Γιώργο Βαγιονά από τη Χαλκιδική, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Βαγιονά, καλημέρα και καλή χρονιά εύχομαι. Καλημέρα και σε εσάς και καλή χρονιά να έχουν όλοι όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και όλοι οι άνθρωποι υγεία και περισσότερο χαμόγελο, γιατί φτάνει τόσο θλίψη, φτάνει τόσο στεναχώρια και ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες με το χιονιά που ενέστηψε. Δημιούργησε αρκετά προβλήματα, αλλά καιρός του είναι, πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε και με τέτοιες συνθήκες. Εσείς είχατε πολιτική εκδήλωση από όσο ξέρω στα Μουδανιά την Παρασκευή μέσα στο χιονιά. Με 4x4 ήρθαν οι ψηφοφόροι σας. Όχι, στην αποκορύφωση που δεν έβλεπε στο δάκτυλό σου. Διότι στο χωριό μου λένε ότι πατσαβούρες ρίχνει, λέει. Έτσι ακριβώς, ναι. Μπόρεσε ο κόσμος να έρθει? Τι έγινε στην εκδήλωση? Θα σας φανεί περίεργο, ναι, ότι γέμισε το αμφιθέατρο. Φυσικά αν ήταν καλός ο καιρός θα είχαμε καταλάβει και το φουαγέ και το δρόμο. Μάλιστα. Ήταν 250-260 άνθρωποι. Ηρωικοί όμως. Ηρωικοί. Έτσι δεν είναι. Θα έπρεπε δηλαδή τους φίξανε το χέρι έναν έναν, ας πούμε, φαντάζομαι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος με αγαπάει. Προφανώς. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εκλέγεστε αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια. Από το 2004. Από το 2004. Και συνεχίζετε. Το κίνητρο σας ποιο είναι? Πώς νιώθετε, δηλαδή? Τι περιμένε να δείτε στην επόμενη Βουλή? Πού θα είστε, φαντάζομαι, υποψήφιος? Θα είμαι υποψήφιος και θέλω να πιστεύω ότι για άλλη μια φορά οι συντοπίτες μου θα με ικανοποιήσουν το αίτημα. Διότι έχω τρία πράγματα, αν θέλετε, τα οποία είναι εξόφθαλμα πλέον σε όλο τον κόσμο της Χαλκιδικής και όχι μόνο. Τον οποίον θέλω να ευχαριστήσω πρώτα, γιατί ήρθαν 250 άνθρωποι, αγνόησαν τους κινδύνους και την επιστροφή τους και ήρθαν να μα δουν, να χαρούν μαζί μου και να ακούσουν το δικό μου λόγο. Κοιτάξτε, καταρχήν το τηλέφωνο μου είναι μονίμως ανοιχτό, έξω από εξαιρέσεις όταν είσαι στη Βουλή ή έχεις κάποια σημαντική δουλειά. Μπορεί να μην μπορώ να λύσω όλα τα προβλήματα, αλλά την άποψή μου θα την πω ευθέως, και όταν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιληθεί γιατί συγκρούεται με κάποιο νόμο, τότε το λέω μην προσπαθείς άδικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να καταπατηθεί π.χ. το κτηματολόγιο. Δεν γίνεται. Αλήθεια. Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι ό,τι είναι εφικτό μπορώ να το κάνω. Ιδιαίτερα στα προβλήματα υγείας. Όχι για άλλο λόγο, επειδή λίγο πολύ η οικογένεια είναι ιατρική, από τα 4 μέλη οι 3 είναι γιατροί, υπάρχουν σε όλες τις ηλικίες. Και έχετε και ειδικότητες αρκετές. Δόξα τω Θεώ. Κρατάω μόνο την πρώτη και την τελευταία, δεν μπορώ παραπάνω από το νόμο να γράψω στο χαρτί μου. Ωραία. Αλλά αυτό δεν έχει σήμερα. Εκείνο το οποίο έχω πει από την πρώτη στιγμή, ότι είμαι ο πολιτικός της αλήθειας και ο γιατρός της ανθρωπιάς. Ωραία. Το δεύτερο θα το πάρω ο Θεός. Το πρώτο ο λαός το δίνει, ο λαός το παίρνει. Θέλω να πιστεύω και αυτή τη φορά θα είναι εντάξιος, γιατί βλέπει και χειροπιαστά πράγματα. Δεν είναι μόνο η ανθρωπιά. Δεν είναι μόνο ο καλός ο λόγος. Δεν είναι μόνο η εξυπηρέτηση. Έχει διαμορφωθεί όλη η υποδομή που χρειάζεται για ένα τέλειο σύστημα υγείας στη Χαλκιδική. Τώρα αν δεν υπάρχει προσωπικό και δεν θέλουν να προσλαμβάνουν, υπόσχονται και δεν κάνουν τίποτα, δεν ευθύνομαι εγώ. Το 2008 τα κενά ήταν του διατροφολόγου στο νοσοκομείο, είτε υπάρχει γιατρών. Έγινε σήμερα η επέκταση του νοσοκομείου, έγιναν πολλά πράγματα. Σήμερα κύριε Βαγιονά, τα κενά ποια είναι στη Χαλκιδική? Μα δεν υπάρχει καμία κλινική που να λειτουργεί επαρκώς.
και έχουμε και το καλοκαίρι την αύξηση, την τεράστια αύξηση του πληθυσμού. Γιατί ο μέσος όρος της Χαλκιδικής, ναι, το Σαββατοκύριακο ιδιαίτερα, είναι 450.000 κάτοικοι. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες της μεγαλύτερης παροικίας της Θεσσαλονίκης. Μόνο ο Παχαλκιδικός Σύλλογος μετράει 2.000 άτομα. Αυτά είναι 2.000 οικογένειες που μένουν στη Θεσσαλονίκη. Έχουν όμως και ειθάρισμα σπίτια στη Χαλκιδική, είτε τα κάναν ίδιος δεύτερη κατοικία εξοχική, είτε το πατρικό του σπίτι. Το Σαββατοκύριακο πηγαίνουν να δουν τους συγγενείς, τους φίλους. Άρα το Σαββατοκύριακο Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Ιδιαίτερα ένα οκτάμινο, για να μην πω ένα δεκάμινο πλέον, όπως έχουν αλλάξει τις συνθήκες, πηγαίνουν να δούνε τους φίλους τους, τους συγγενείς τους, να απολαύσουν καθαρόν αέρα, να γευθούν την Ύπαιθρο, να γευθούν το χωριό τους. Άρα λοιπόν δεν είναι, και συνήθως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή κυκλοφορούν περισσότερα αυτοκίνητα, τρώνε περισσότεροι άνθρωποι, έχουν περισσότερο ανάγκη από νοσοκομεία και ιατρική φροντίδα. Όπως επεκτείνεται επίσης και ο τουρισμός. Οι υποδομές υπάρχουν, προσωπικό δεν υπάρχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Εσείς ως ιδιότητα, καθώς είστε γιατρός και είστε και σήμερα στη Βουλή, με το θέμα της Νοβάρτης, τι θα μπορούσα, τι διακρίνετε, τι πιστεύετε ότι... Γιατί βλέπουμε ότι γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες, για να προσελκύσουν γιατρούς, κάνουν διάφορες προσφορές. Γινόταν σε όλο τον κόσμο και θα γίνονται σε όλο τον κόσμο. Αλλά άλλο η ευπρεπής συμπεριφορά και η αξιοπρεπής γνώση, την οποία μπορούν να προσφέρουν μέσω συνεδρίων τα οποία χρηματοδοτούν, δηλαδή κλείνουν τα εισιτήρια ή κλείνουν ξενοδοχεία στους γιατρούς. Θεμητό σε όλο τον κόσμο είναι αυτό. Άλλο αυτό και άλλο η συνταγογράφηση που δεν χρειάζεται. Εγώ κατηγορώ, δεν πιστεύω ότι είναι το σύνολο των συναδέλφων, όπως δεν υπάρχουν στο σύνολο των δικαστικών, να πούμε ότι είναι αργυρώνητοι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, υπάρχουν όμως και αυτοί. Δεν μπορεί λοιπόν για μερικούς να σπυρώνονται όλοι. Τώρα εδώ της Νοβάρτης πλέον αποδείχθηκε περίτρανα ότι ο λίγος είναι φτιαχτό. Δεν έχει μπει το FBI μέσα, διότι οι αμερικανικές εταιρείες είναι οι περισσότερες φαρμακευτικές. Έχουν κάποιες ξεφύγει από τα πλαίσια του νόμου, του αμερικανικού νόμου. Ναι. Για τον ελληνικό νόμο έχουν ξεφύγει λιγότερο. Άρα λοιπόν το να συνταγογραφείς χωρίς να χρειάζεται η συνταγογράφηση αυτή είναι θέμα ιατρικού συλλόγου, πανελληνίου ιατρικού, να το δει το θέμα αυτό. Εάν όμως υπάρχουν πολιτικά πλοκάμια τα οποία λειτουργούν εντός των υπουργείων που με τον Α ή Β τρόπο μπορούν να επηρεάσουν την κοστολόγηση των φαρμάκων, να ψάξουν οι εισαγγελείς να το βρουν. Επειδή είμαι λίγο κοινοβουλευτικός περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Μ' αρέσει η Βουλή, κάθομαι στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο. Και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν θέματα τσουχτερά και καυτά. Όταν άκουσα τον άνθρωπο που εκτιμούσα, αλλά έχει πέσει την εκτίμησή μου, τον Παπαγγελόπουλο, τον θεωρούσα πολύ σοβαρό δικαστή. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να χαρακτηριστεί και ως λίγο καιροσκόπος, ανάλογα με την κυβέρνηση. Τον χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία, τον χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι λέει είναι μείζον πολιτικό πρόβλημα και τον ακούω στην Βουλή. Την άλλη μέρα, πάλι ότι υπάρχει μέγα πρόβλημα και στο τέλος υπάρχει, λέει, πρόβλημα, αλλά δεν είναι πολιτική. Τώρα ποια είναι η αλήθεια? Ναι. Αυτά με τα ίδια μου τα αυτιά, ούτε από δεύτερο χέρι, από πρώτο χέρι. Και εξεπλάγιν. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα. Ότι γίνεται κατασπασάρισης και όχι μόνο συνοβάζεις. Και άλλες εταιρείες υπάρχουν. Ότι πρέπει να περιοριστεί η φαρμακευτική δαπάνη, πρέπει να προσθεθεί. Όχι περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα. Διότι σήμερα έχουμε φτάσει σε όρια τα οποία είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Πολύ χαμηλότερα. Άρα, αν θέλουμε να κάνουμε οικονομία,
και είμαι υπέρ της άποψης αυτής, διότι υπηρέτησα και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για μια δεκαετία ολόκληρη και πάντα ήμουν καυτερός. Δεν μπορεί κοντά στα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Είναι όμως έτσι όπως το παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ως σκάνδαλο με πολιτικό πρόσημο, εγώ θα έλεγα. Κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν δύο σκέλη εδώ. Υπάρχει το σκέλος της Νοβάρτης. Το σκάνδαλο αυτό ήρθε και ήμουν από αυτούς που μπήκα πολύ δυναμικά σε αυτή την ιστορία και είπα ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Όμως, όταν ακούτε τον κύριο Πολάκη, άμα δεν βάλουμε κάποιος φυλακή, δεν παίρνουμε εκλογές. Η δημοκρατία κινδυνεύει. Δεν είναι δημοκρατικό. Είναι ωραίο πολίτευμα, αλλά θέλει ήπιο πολιτικό κλίμα, θέλει ήθη και έθιμα τα οποία είναι σωστά και κρατιόνται. Εγώ είμαι υπέρ της αναθεώρησης όταν την είπε ο κύριος Πρωθυπουργός 6-8 μήνες μετά την άνοδό του στην εξουσία. Είναι αρχή χρονιάς, είναι αρχή περιόδου βουλευτικής, αλλά το θέλεις να το φέρει στην προσεχή εβδομάδα. Τι θα γίνουν τα πολιτικά είδη? Δεν λέω ότι γίνεται μονοπλευρός καυγάς. Και οι δύο. Τι σύρξε το όμως χειρών αδίκων? Όταν λέτε εσείς τώρα στέλνετε 8 πολιτικούς, 2 πρώην πρωθυπουργούς. Να πω εντάξει ρε παιδιά. Ποιος όμως δεν καταλαβαίνει ότι τον άνθρωπο που τον είχαμε 22 μέρες πρωθυπουργό μπήκε για να κλέψει, να κάνει πικραμένος. Ναι. Τον είδα να κλαίει τον άνθρωπο. Έλεος πλέον. Δεν μπορείς να γίνεις πιστιακός, να πεις ότι είναι άλλος στην εξουσία 4 χρόνια, 6 χρόνια, 2 χρόνια. Αν έχεις κάποιο σίγμα, στείλ το αμελητή στη Βουλή. Ήρθε, έγινε προανακριτική, σπηλώθηκαν άνθρωποι, το στείλαν στη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη το στέλνει εκ νέου πίσω στη Βουλή. Τι συμπεράσματα βγάζει ο κόσμος? Ότι είστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι στο ίδιο. Θέλετε να πω και κάτι? Δεν δίνω καμία αυτή ότι το 35-36% που πήρε ο κύριος Τσίπρας είναι όλοι άσπηλοι και αμόλυντοι. Είναι από τον ελληνικό λαό. Καλοί και σωστοί άνθρωποι υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Αρχές ποιοι έχουν. Και οι αρχές της Νέας Δημοκρατίας είναι σταθερές από την ιδρυτική διατήρηξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή που έγινε 4 Οκτωβρίου του 1974. Είναι η μακροβιότερη περίοδος, 44 χρόνια από τότε. Θυμάστε, έκανε και την προηγούμενη οκταετία Καραμαλής και έκανε έργο σημαντικό να κάνουμε πάντα σύγκριση. Ποια κατάσταση έχουμε? Δεν μπορείτε μετά από εμφύλιο πόλεμο το 55 να ζητάτε αρχές κατηγορηματικά Σουηδίας. Ναι, έτσι ούτε είναι. Νορβηγίας. Κύριε Βαγιονά. Όμως, μετά από 40 ναι. χρόνια ναι. δεν ήρθαμε μετά από εμφύλιο. Τι έγινε κύριε Τσίπρα? Και έχετε τον Πολάκη που εγώ πιστεύω είναι βαλτός σας. Δεν μπορείτε να τα λέει από μόνος του. Θα τον καθερούσετε αμέσως. Ποιος είναι αυτός που τα βάζει με τη δικαιοσύνη, με ονόματα δηλαδή? Ή έχουμε θεσμούς? Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι δικαστικοί είναι, αλλά να τους βάζουμε όλους 6, 7, 8 στη σειρά, ότι δεν χειρίζονται σε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, η δημοκρατία για να ανθίσει και να καρποφορήσει θέλει θυσίες από όλους. Και χθες είπα πρώτα πρέπει να φωτίσει τους πολιτικούς, να έχουν ένα μίνιμουμ. Ας πούμε, να πούνε δεν διαφωνούμε σε όλα ρε παιδιά, κάπου από τα 10 δεν θα τα βρούμε στα 8, να τα βρούμε στα 6, στα 5. Δεν έχουμε τίποτα κοινό. Σε αυτά τα κοινά θα έχουμε τουλάχιστον ομοφωνία. Βλέπετε να υπάρχει αυτό το κλίμα στην ελληνική πολιτική σκηνή? Πάντα το κεφάλι βρωμάει από το, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Ποιος μπορεί να κάνει σήμερα να προκηρύξει εκλογές? Μόνο ο κύριος Τσίπρας. Ποιος μπορεί να έχει πλέμμα συνένεσης? Μόνο ο Τσίπρας. Εάν δεν ξεκινήσει αυτός, ποιος περιμένεται να ξεκινήσει? Δεν θέλω να απαξιώσω κανένα μικρό κόμμα. Ο φίλος μου ο Βασίλης ο Λεβέντης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να κάνει εκλογές, ο μόνος που μπορεί να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να πει κάνουμε ένα συμβούλιο
Μιλάμε για εθνικά θέματα και δεν ξέρει η αντιπολίτευση σου την κουβέντα. Σε ένα άλλο θέμα που πρωταγωνίζεσαι. Για να ικανοποιήσω το αίσθημα των ψηφοφόρων μου. Και θα μου πούνε εσύ Γιώργο Βαγιονά τι έκανες. Το έβλεπες ότι έρχεται την άλλη εβδομάδα. Βάζει την υπογραφή ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός των Εξωτερικών. Πιστεύετε ότι το θέμα, η ψηφωνία των Πρεσπών θα είναι ο καταλήτης και για εκλογές και για ό,τι άλλο σε πολιτικό Κοιτάξτε, επίπεδο. Δεν εξαρτηθεί, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κυρία Μπάρκερ έρχεται στις 10 του μηνός όταν είναι η τελευταία συνεδρίαση στη γειτονική χώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω που μας σηκώνει και το δάκτυλο ο κύριος Τσίπρας και μας κατηγορεί. Δηλαδή, τι κάναμε κυρία Τσίπρα, σου είπαμε ότι σου έκλεισε το μάτι κυρία Μέρκελ και πήραμε... Για το θέμα της συντάξης λέτε τώρα. Το που... θέμα των συντάξεων. Μας έδωσε ότι θα μειωθούν οι συντάξεις. Ακυρώθηκαν οι συντάξεις. Να πω μπράβο ρε ότι κάτι τέτοιο έκανε. Και ο τελευταίος πολίτης, αυτό που είπα, ο κόσμος το έχει τούμπερο και ο Τσίπρας κρυφό καμάρι. Όλοι οι χωρικοί που έχουν χωρικοί συντοπίτες μου που εκτιμώ πάμπολους ανθρώπους αυτό μου λένε. Λέει δεν θα μειωθούν οι συντάξεις γιατί υπογράψαμε το Σκοπιανό. Άντε να τον πείσεις αυτόν τώρα με το δικό του μυαλό είδε πολλά 80 σήμερα. Ο άνθρωπος αυτός που έζησε 80 χρόνια γνώρισε τον εμφύλιο πόλεμο, τον έζησε. Γνώρισε δυστυχίες αλλά γνώρισε και πολύ πλέργια δημοκρατία. Και να σας πω αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας ήταν το 2008 έγινε αρχηγός. Εγώ ήμουν στην Δημοκρατική Επιτροπή, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Θέλαμε και τότε τα ταμεία τα ασφαλιστικά από 147 να τα κάνουμε 3. Τι έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λύσοδος και μανιωδός, είπε όχι σε όλα. Το 8, δεν πέρασαν, 10 χρόνια. Με μια μονοκονδυλιά, ανεξαρτήτως, τα έκανε ένα ταμείο και τα έκανε μαμούμητα. Και πιστεύει ότι θα έχει ένα δισεκατομμύριο περίσευμα. Γιατί παίρνει χρήματα έτοιμα από κάποια έβρωσα ταμεία. Ποιον κοροϊδεύουν οι άνθρωποι. Και εκείνη την εποχή... Τα 147 ταμεία καθορίζουν το ύψος της επικουρικής σύνταξης. Μην λένε ανοησίες. Έχουν ένα μέρος της ευθύνης για το γεγονός ότι έφτιαξε η χώρα εδώ. Ναι, αλλά κοιτάξτε, άμα κάνουμε επιμερισμό θα... Όχι, δεν κάνουμε συμψηφισμό. Όχι, όχι, δεν είπα συμψηφισμό. Είπα επιμερισμό αν θα κάνουμε. Επιμερισμό να κάνουμε όποια ώρα θέλει κανείς. Εγώ είπα πρώτος όπου έχει φτύξιμο η δική μου... ομάδα, η δική μου ομάδα, όταν λέω εννοώ κόμμα, να μην παρεξηγηθώ. Ναι, 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 κοινοβουλευτική ομάδα. Κοινοβουλευτική ομάδα έχει πολύ ευήκονους και έχει πολύ συγκατάβαση σε πολλά θέματα. Αλλά για τα θέματα θα αναλυθούν όταν απαξιώνεις πλήρως ένα εθνικό θέμα. Όταν βλέπεις ότι πριν από 10 χρόνια υπήρχε το Βουκουρέστι και η Ελλάδα προέβαλε βέτο και το κέρδισε. Διότι πήρε 21 από τις 29 χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν τον όμιλο και ΝΑΤΟ και Ευρώπη σχεδόν είναι τα ίδια μέλη, διαφορά είναι 2. Έρχεσαι και το ακυρώνεις. Και όταν στριμώχνεται η ιστορία πολύ με τη γείτονα χώρα, με το Βήμερο, με τον Γκρουεύσκι, δεν μπορείς να άρχισε να αναγνωρίσεις και να υπογράφεις χωρίς να ρωτήσεις κανέναν. Και είπε ότι είναι κάκιστη η συμφωνία στη Βουλή. Και ότι να μην έχουμε ακροτηριασμούς, να μην έχουμε αίμα. Ποιος μου λέει εμένα τι θα κάνω αύριο Σκοπιανή. Σήμερα μπορώ να δεχθώ ο Ζάιφ ότι είναι καλός, ότι είναι συνετός, ότι. Αλλά το γεγονός ότι είναι Αμερικανός πρέσβης μέσα στη Βουλή των Σκοπίων και η κυρία Μέρκελ πήγαινε έρχεται, δεν μπορώ να το δεχθώ. Τα συμφέροντά τους βλέπουν οι άνθρωποι. Θα δω και εγώ τα δικά μου συμφέροντα. Και τα μελλοντικά συμφέροντα. Όχι έτσι. Άρα λοιπόν είναι ενημέρωσες τους πολιτικούς αρχηγούς κυρία Τσίπρα. Αν μπορείτε να βρείτε. Εγώ πιστεύω θα έβρεσε και συνεταίρος μέσα στα 7 κόμματα τα οποία υπάρχουν στη Βουλή. Γιατί δεν το έκανε. Προφανώς. Είσαι ο αλάθεντος. Είσαι ο πάπας. Πάπες και αλάθεντος δεν δέχομαι εγώ σήμερα. Το κοινοβούλιο.
Ωραία. Επειδή έχουμε φτάσει στις 12, κύριε Βαγιονά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε τον χρόνο να ξαναμιλήσουμε, να έχουμε καλή χρονιά. Περισσότερο και να είστε καλά. Σε όλους. Να είστε και καλά. Ευχαριστώ και από το ραδιόφωνο σας, σε αυτούς που έκαναν τον κόπο και ήρθαν στους ηρωικούς, είπαμε. Είπαμε στους ηρωικούς. Εντάξει. Έγινε, να είστε καλά. Γεια σας.